Ναι, λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Power of Love. Εδώ βλέπουμε τη Ζένια Ζαλδάτου. Μένει Θεσσαλονίκη, αλλά έχει καταγωγή από τη Ρωσία. Αγαπάει πολύ τα ζώα, έχει σπουδάσει τουριστικές επιχειρήσεις και είναι 28 ετών. Χορεύει παράλληλα σαν χορεύτρια σε διάφορα κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Μπήκε στο παιχνίδι για την εμπειρία, τα χρήματα και την απλή καθημερινή δημοσιότητα. Μα τόσο όμορφη κοπέλα να βάλεις υαλουρονικών στα χείλη σου. Όπως και να έχει, καλή επιτυχία. Και εδώ η ντόμπρα κριτικιά Αργυρό Τσιωράνοβ. Είναι 22 χρονών, έχει μάθει να λέει πάντα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Γι' αυτό μπήκε στο παιχνίδι μόνο για την εμπειρία, να βρει τον έρωτα και έτσι λίγο για τη δημοσιότητα, βρε παιδί μου. Να δούμε και ένα τραγουδάκι που έχει βγάλει, γιατί είναι και τραγουδίστρια από ό,τι λέει. Να λοιπόν και η Έλληνα Πολυχρονοπούλου. Είναι 26 ετών, σπούδασε στη Δραματική Σχολή Πειραϊκού. Έχει τελειώσει φιλοσοφία και τώρα τελειώνει και τη δημοσιογραφία. Μπήκε στο παιχνίδι για την εμπειρία φυσικά, μπήκε για τα λεφτά και για την δόξα. Καλή επιτυχία. Δείτε μερικά βίντεο και κάποια ωραία στιγμιότυπα. Ρε Διονύση, ρε παιδάκι μου, περίμενε, τι έπαθες και τρέχει. Ήταν αυτό που είδα μέσα με τον Νίκο. Τι είδες μέσα με τον Νίκο. Ρε γάμι, σε παρακαλώ, πες μου ειλικρινά, έχετε σχέση με τον Νίκο. Ρε Διονύση, πας καλά. Δεν ξέρεις τι σχέση έχω εγώ με τον Νίκο. Αφού σου πω ότι έχουμε μεγαλώσει μαζί, τον έχω τον αδερφό μου. Τι σε πιέσε τώρα στα ξαφνικά. Άντε παράτα μας. Εδώ έχουμε το Κατερινάκι, την Κατερίνα Σαββοπούλου. Ζει στην Αθήνα και έχει σπουδάσει γραφιστική στο ΤΕΙ Αθηνών. Δουλεύει σε κατάστημα με νηφικά και μπήκε στο παιχνίδι μετά την αποχώρηση της Ραφαέλας. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτήν, δεν έχουμε κάποια βίντεο, αλλά ξέρουμε μόνο ότι σε αρέσουν οι πόντι. Τώρα υπάρχουν κάποιοι πόντι μέσα στο παιχνίδι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και εκείνη για ένα περίεργο λόγο μπήκε στο παιχνίδι για την εμπειρία, τον έρωτα και για τη δημοσιότητα. Καλή επιτυχία! Εδώ παιδιά βλέπουμε τη Ρένια Τσακίρη, είναι 22 χρονών και είναι από τη Θεσσαλονίκη. Έχει τελειώσει νοσηλευτική, βοηθός νοσηλευτική σε ΕΠΑΣ, της αρέσει πάρα πολύ ο χορός και είναι δασκάλα Latin. Επίσης, αν αρρωστήσετε ή δεν νιώθετε καλά, μπορείτε να την πάρετε, γιατί αυτή είναι μια σεξι νοσηλεύτρια, μια όμορφη νοσηλεύτρια που έχει μπει στο παιχνίδι για την εμπειρία, τον έρωτα, τα χρήματα και έτσι λίγο πολύ, όπως και οι άλλοι, έτσι λίγο για τη δημοσιότητα. Καλή επιτυχία! Η Ραφαέλα Καρά, συγγνώμη, η Ραφαέλα Τσαντικίδου, έχει τελειώσει αισθητική. Είναι 25 ετών, ζει στη Θεσσαλονίκη, μπήκε στο Power Love για την εμπειρία, τον έρωτα και τη δημοσιότητα. Αλλά όπως μπήκε, βγήκε την πρώτη εβδομάδα. Και ποιος ξέρει, μπορεί να ξαναμπεί. Αλλά για να πω την αλήθεια, δεν το νομίζω, γιατί ο κόσμος δεν την ήξερε τόσο καλά ώστε να την αγαπήσει. Καλή συνέχεια. Αυτό το κορίτσι της διπλανής πόρτας τη λένε Μαργαρίτα Νέρτζι. Νέρτζι είναι μάλλον καλλιτεχνικό από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι 26 ετών, ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι DJ και επίσης και τραγουδίστρια. Τραγουδάει commercial, R&B και ADM pop. Λοιπόν, θα δούμε πιο κάτω κάποια βίντεο κλιπ. Μπήκε για αυτή για την εμπειρία, τον έρωτα και τη δημοσιότητα. Αυτό είναι η μουσική, αυτό είναι και η μόδα. Να, εγώ γλυκέ μου, είμαι πάει, δεν σου είπα. Όμορφιο είναι λένε ότι δεν μπορείς να κρύψεις. Και όχι αυτό που τρέξεις.
καταβίας να αποδείξεις. Η Άννα Ελευθερίου είναι από την Gempro και είναι 33 ετών. Της αρέσει παραμελή γυμναστική και ο χορός και είναι YouTuber. Έχει ένα δικό της κανάλι στο YouTube. Είναι πάρα πολλά ρομανική όπως τη Λάουρα από το Καλουζέλα, θυμάστε. Μπήκε σε παιχνίδι για να βρει τον αληθινό έρωτα και θα ήθελε όμως να γίνει αν μπορούσε και διάσημη. Πολλά φιλούθια, Άννα. Και η τελευταία είναι η Ολυμπία Κουκουρίκη. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτή. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη και δουλεύει σε μπαρ και καφετέριες. Στο σπίτι μπήκε όταν αποχώρησε η ειλικρινέστατη Αργυρό. Επίσης μπήκε για την εμπειρία, τον έρωτα και τη δημοσιότητα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe, κάντε κλικ στο καμπανάκι και την επόμενη εβδομάδα θα ανεβάσουμε τα αγόρια του Power of Love. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ πολύ.